Γεια σα, παιδιά, τι ο Κώστας εδώ, δεύτερο βίντεο τη σειρά, η γωνιά με τι αναμνήσει. Έτσι αποφάσισα να το πω, γιατί μου άρεσε τελικά, ήταν ωραίο τίτλο. Γιατί κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι κάθε κομμάτι και μία γωνία. Ε, στο σημερινό θα μιλήσουμε για το God of War και το νορβηγικό στοιχείο στη συλλογή που έχω. Ε, το συγκεκριμένο μπήκε αργά στη ζωή μου και κατέχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα. Ένα αγαπημένο κομμάτι. Οπότε, να μην σα καθυστερώ, πάμε να δούμε το intro και να περάσουμε στο God of War. God of War. Ένα παιχνίδι το οποίο ήρθε σχετικά αργά ω μεγάλη συλλεκτική στο, στη συλλογή μου. Το είχα προπαραγγείλει, έκανα το unboxing, μάλιστα θυμάμαι μου είχαν στείλει και από το στούντιο της Σάντα Μόνικα που τους το είχα δώσει για να το δούνε. Ε, μου είχαν γράψει ότι τους άρεσε το τσεκούρι που έκανα το unboxing, μου άρεσε, είναι από τα καλύτερα, από τις καλύτερες μου στιγμές στο κανάλι μπορώ να πω. Όταν σου από το στούντιο που έφτιαξε το παιχνίδι και σου λένε ξέρεις κάτι πολύ γαμάτο, και μπορώ να πω ότι ναι, κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Το έπαιξα όταν βγήκε, αλλά αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο μετέπειτα, πάρα πολύ χρόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το έκανα πλάτη μου, το απόλαυσα, το όλωσα, ειδικά και με τις Βαλκυρίες το πέτρεψα πάρα πολύ. Αλλά ναι, είχα δείξει και τα strategy guide από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά ας περάσουμε στη συλλεκτική αυτή καθεαυτή. God of War είναι ο κράτος μαζί με τον Ατρέος, το γιο του. Έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια είναι PVC και η λεπτομέρεια όμως για PVC είναι πάρα πολύ όμορφη βέβαια η αλήθεια είναι ότι η φιγούρα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ποιοτική αλλά για αυτό που είναι νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο ακριβή σχετικά στα 140 ευρώ αν δεν κάνω λάθος την είχα πάρει βλέπετε οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ όμορφες Μαζί είχαν έρθει, και να βγάλω αυτό εδώ, είναι το πουγγί με τα ζάρια που έχω από το D&D. Λοιπόν, είχαν έρθει και αυτά τα εδόλια. Είναι ο Μπροκ και ο αδερφός του. Να σας τους δείξω λίγο. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι ειδόλια. Από PVC και αυτά, άν και μοιάζουν ξύλινα. Σαν φιγούρες κακιού θα λέγε περισσότερο κάποιο Και κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, Αγόρασα και αυτό εδώ. Το είχα βρει στα public 5 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Το οποίο είναι original franchise του παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν το έχω ποτέ. Το έβαλα κατευθείαν στο ράφι του. Και από δίπλα, βέβαια, έχουμε και από το Assassin's Creed. Ακριβώ παρόμοια, γιατί ταιριάζει αισθητικά. Οπότε το έβαλα και αυτό πακέτο. God of War, Δεν ξέρω, αλλά τη συγκεκριμένη συλλεκτική πραγματικά την αγαπάω. Κατέχει μεγάλη θέση στην καρδιά μου. Από πίσω βλέπουμε και το φάκελο με, τις... με αυτά τα σχόλια που είχε, με το καλωσόρισμα του, θα σωστά, μέσα στο unboxing. Βλέπουμε εδώ πέρα το τσεκούρι, βλέπουμε τις λεπτομέρειες όλες. Τα παλιά, αυτά που ήταν στο PlayStation 3 και στο PlayStation 2, που μόνο τα δοκίμασα κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν έχω αφιερώσει χρόνο να τα παίξω. Είναι τελείως διαφορετική αισθητική. Εγώ προσωπικά τη λάτρεψα την αισθητική του God of War έτσι όπως το παρουσίασαν. Σας ξαναλέω είναι από τις πιο όμορφες συλλεκτικές που έχω πραγματικά. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι η συγκεκριμένη μάλλον θα με συνοδεύσει και στο καινούριο χώρο. Δύσκολα θα την αποχωριστώ. Κατέχει μια πάρα πολύ ξεχωριστή θέση. Δεν ξέρω πραγματικά. Όσοι το έχετε παίξει νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί έχω βάλει και αυτό από πάνω. Οπότε μπορώ και να την φωτίζω. Ναι. Εν μεταξύ όλα αυτά είναι κομμάτια που έχω δείξει σε παλαιότερα βίντεο. Α, αυτό. Το Code of God είναι μια θέση μόνο του. Γι' αυτό έχει και τη δική του θέση στο, στο ράφι. Ξεχωρίζει. Είναι από τις μεγάλες ξαναλέω. Αυτό αποτέλεσε νομίζω ή τη δεύτερη ή την τρίτη. Βασικά ήταν η δεύτερη πολύ μεγάλη και σχετικά ακριβή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η πρώτη ήταν αυτή του Witcher, για το οποίο θα αφιερώσω ένα ειδικό βίντεο μόνο για το Witcher. Τέλος πάντων, ήθελα να σας το δείξω ξεχωριστά. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο αξίζει το δικό του μικρό βίντεο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι βαριά. Είναι πάρα πολύ βαριά ως συλλεκτική. Έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Έχει αφάνταστα καλή λεπτομέρεια. να το βγάλω κιόλα. Από κάτω βλέπετε και την αρρύθμιση του 17 Sony Interactive υπέροχη λεπτομέρεια. Πραγματικά την αγαπώ αυτή. Πάει, έπεσε από εκεί. Θα το εκτοπίσω κάπως όπως ήταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ε, θα σας έχω link να δείτε και το unboxing. Πραγματικά αξίζει νομίζω. Είναι πολύ μικρό και πάρα πολύ ωραίο. Και το βγόρ. Μια δική του θέση και νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα με ακολουθήσει μαζί. Μέχρι να βγει το επόμενο που μάλλον θα το δούμε για 22 άσχετα το τι έλεγαν. Θα αργήσουμε αρκετά να δούμε καινούριο God of War. Αυτή είναι η άποψή μου. Anyway, εγώ πάντως με χαρά θα το δοκιμάσω όταν έρθει η ώρα. Με χαρά θα παίξω την επόμενη συνέχεια μάλλον θα είναι με το θόρο όπως το κόβω ή όντινή εκεί μέσα θα παίξουν μπαλίτσα οπότε ναι αυτό ελπίζω να σας άρεσε αυτό λοιπόν ήταν το God of War, η συλλεκτική του God of War και τα παρεμφερή που έχω μαζί με αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχω στη συλλογή και θα μου πεις Κώστα θα μας δείξει δείξεις ένα ένα ναι θα σας δείξω ένα ένα και κάποια στιγμή θα αφαιρεθώ και στα παιχνίδια του PlayStation γιατί αυτά είναι που αγαπάω τώρα τελευταία περισσότερο να συλλέγω λοιπόν οπότε God of War η συλλεκτική, μαζί και ο χάρτη είναι μέσα κάπου υπάρχει. Από τι πιο όμορφε συλλεκτικέ που έχουν βγει ποτέ, από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation για μένα. Ένα παιχνίδι απόλαυση. Ήταν κουραστικό σε κάποια σημεία, δεν θα πω ψέματα, αλλά το απόλαυσα όσο τίποτα. Και όταν εγώ απολαμβάνω ένα παιχνίδι και το λατρεύω, πάει για πλάτη μου κατευθείαν. Δεν είμαι συλλέκτη βραβείων ή οτιδήποτε σε αυτά. Αλλά όταν αγαπάω κάτι, του δίνω τη σημασία που του αξίζει και πραγματικά το, το κρατάω μέσα μου. Οπότε για το Word, μια πάρα πολύ μορφή συλλεκτική. Αν θέλετε, πατήστε κάπου εδώ στο πλάι. Έχει τι καρτέλε, θα βάλω να επεταχθεί και το βίντεο το unboxing που είχα κάνει. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σα αρέσει αυτό που σα τα δείχνω λίγο λίγα. Εγώ τα θέλω περισσότερο για να τα κρατάω για μένα, ένα memoriam, ένα τυπικά μια σειρά για να θυμάμαι πώς τα είχα φτιάξει και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχω αποκτήσει με τον καιρό. Και ταυτόχρονα το μοιράζομαι και μαζί σας, γιατί? γιατί τα περισσότερα από αυτά έχουν τοποθετηθεί έτσι, όχι μόνο για δική μου απόλαυση, για να μπορώ να γυρνάω και βίντεο, άσχετα με το έκανα όπω θα ήθελα με την πάροδο του χρόνου. Λοιπόν, αυτά από μένα για εσά. Να έχετε μια όμορφη μέρα και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά!